Με κέρυες εισηγίες και προτάσεις στα δύο βασικά θέματα της ατζέντας του Συμβουλίου των Υπουργών Αθλητισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της καταπολέμησης της ρητορικής μίσους και τη δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος, συμμετείχε ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης στη Σύνοδο των Υπουργών Αθλητισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού Γιώργο Μαυρωτά. Συμμετείχα σήμερα στο Συμβούλιο των Ομολόγων μου Υπουργών Αθλητισμού της Ευρώπης. Κοινή διαπίστωση είναι ότι η βία, η ομοφοβία, τα θέματα ρατσισμού και τα θέματα διαφορετικότητας των φύλων είναι κυρίαρχα στον αθλητισμό της κάθε χώρας και σε όλη την Ευρώπη. Όπως στην Ευρώπη και στην Ελλάδα αντιμετωπίζουμε με την ίδια στεναρότητα αυτά τα θλιβερά φαινόμενα. Είμαστε αποφασισμένοι να τα αντιμετωπίσουμε μέχρι τέλους και σε κάθε χώρα ξεχωριστά αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Με μέτρα και πρωτοβουλίες που αναπτύσσει το κάθε κράτο μέλος αλλά και η Ευρώπη συνολικά με πρωτοβουλίες που θα πάρει το επόμενο διάστημα. Στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, η πρωτοβουλία που πήραμε για την ασφάλεια των αθλητικών εγκαταστάσεων στο τέλος Αυγούστου, που αφορά την πλήρη δυνατότητα ασφάλειας για φιλάθλους, για αθλητές, για αγωνιζόμενους, είναι μια σημαντική απόφαση για την ασφάλεια των αθλητικών εγκαταστάσεων. Όπως επίσης και τα θέματα τα οποία αφορούν την αντιμετώπιση της βίας με πολύ αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο. Το επόμενο διάστημα, κάτω από την συνθήκη του Σεντενή και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο μήνα, θα υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία βάσει τη οποία θα συσταθεί μια πολύ σημαντική εθνική επιτροπή που θα έχει αυτό και μόνο το σκοπό, την αντιμετώπιση τη βία στον αθλητισμό. Και κάτι ακόμα. Στι επικείμενε νομοθετικέ πρωτοβουλίε, σε όλο το σύστημα του αθλητισμού, θα υπάρξουν τρει επιπλέον ιδιότητε στα μέλη τα οποία διοικούν τον αθλητισμό στη χώρα μα. Ο υπεύθυνο που αφορά το σχολικό αθλητισμό, σημαντικό για μας, για να μπει ο αθλητισμός στη σχολεία, ο υπεύθυνος για την ακεραιότητα και ο υπεύθυνος για τη βία και την αντιμετώπιση της. Στη Σύνοδο εγκρίθηκαν και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τις γυναίκες και την ισότητα στον τομέα του αθλητισμού.